Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα πολύ χρήσιμο ερώτημα έγινε αφορμή για αυτό το οδηγητικό θεωρητικό vlog, το οποίο όμως νομίζω ότι μπορεί να έχει πρακτική εφαρμογή και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα αρκετούς όρους και θέματα ψυχοεκπαίδευσης που συζητάμε εδώ στο κανάλι. Αφορά την εκδραμάτιση. Σε κάποιο βίντεο προηγούμενο αναφέρθηκα στην εκδραμάτιση και ρώτησε μια φίλη σε ένα σχόλιο, Θέκλα, τι σημαίνει ακριβώς εκδραμάτιση. Εκδραμάτιση κάνουν και η νάρκηση. Τι ακριβώς είναι αυτό? Λοιπόν, η λέξη εκδραμάτιση, η οποία στα αγγλικά εκφράζει, η οποία είναι η μετάφραση του ρήματος acting out στα αγγλικά, είναι ένα ρήμα με δύο λέξεις, acting out, το οποίο μεταφράζεται ως εκδραμάτισε στα ελληνικά, σημαίνει στην ουσία ένα συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας, κατά τον οποίο ο άνθρωπος που δεν αντέχει τις εσωτερικές του συγκρούσεις, τις βγάζει προς τα έξω, πάνω σε άλλους ανθρώπους που δεν του φταίνε τίποτα. Εδώ νομίζω ότι είναι χρήσιμο να εξηγήσω ξανά τον όρο μηχανισμός άμυνας και συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας, για τον οποίο έχουμε μιλήσει για πρώτη φορά πριν 3 χρόνια, δεν κάνω λάθος, εδώ στο κανάλι. Μηχανισμοί άμυνας είναι διάφοροι μηχανισμοί που επιστρατεύει το μυαλό μας προκειμένου να μας προστατεύσει από τον έντονο αφόρητο πόνο. Κάποιοι μηχανισμοί την ώρα που δεχόμαστε το τραυματικό χτύπημα, εκείνη την ώρα ακριβώς είναι χρήσιμοι. Την ώρα που συμβαίνει το τραύμα, την ώρα που γίνεται η πρωτογενής επίθεση, ο μηχανισμός άμυνας είναι χρήσιμος, γιατί βοηθάει το άτομο από το να μην σπάσει από τον πολύ πόνο. Τα περισσότερα τραύματα που έχουμε βιώσει, τα έχουμε βιώσει στην παιδική μας ηλικία. Όταν μας χτυπούσαν οι γονείς μας, όταν μας μιλούσαν μειωτικά και προσβλητικά, όταν μας εξασκούσαν ψυχική κακοποίηση, σωματική κακοποίηση και οποιοδήποτε άλλου είδους κακοποίηση. Εκεί είναι τα πρωταρχικά τραύματα που έχουμε μέσα μας και που αυτά συνιστούν και τους εσωτερικούς μας δαίμονες, τους οποίους αν δεν τους εξημερώσουμε, δεν θα ερεμήσουμε ποτέ. Όταν λοιπόν ένα μικρό παιδί δέχεται τραύμα, είναι χρήσιμος ο μηχανισμός άμυνας της εκδραμάτισης, ακριβώς επειδή το βοηθάει να μην λυγίσει και ουσιαστικά να μην πεθάνει από το χτύπημα. Τα μικρά παιδιά κάνουν πολύ συχνά acting out. Και δεν κάνουν μόνο acting out όταν δέχονται τραύμα, τα ίδια προσωπικά, αλλά κάνουν και acting out όταν οι μητέρες τους ή οι φροντιστές τους βιώνουν κάτι πολύ δύσκολο, το οποίο ανεπαίσθητα το μεταφέρουν στο παιδί και το παιδί δεν το αντέχει, ή όταν νιώθουν σωματικό πόνο. Μεταξύ εδώ πρέπει να το πούμε, αν δεν το έχουμε πει ξανά, ότι το νευρικό μας σύστημα αντιλαμβάνεται τον ψυχικό πόνο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αντιλαμβάνεται το σωματικό πόνο. Όταν πονάμε ψυχικά, πονάμε και σωματικά. Αυτό είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε, επειδή πολλές φορές νομίζουμε ότι ο ψυχικός πόνος δεν έχει σωματικό αντίκτυπο. Όχι. Το νευρικό μας σύστημα εκλαμβάνει τον ψυχικό πόνο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εκλαμβάνει και το σωματικό πόνο. Λοιπόν, τα παιδιά τα οποία κάνουν acting out, τα παιδιά τα οποία εκδραματίζουν τον πόνο τους, εκδραματίζουν τον πόνο των γονέων τους, ο οποίος ανεπαίσθητα τους έχει και ασυναίσθητα τους έχει μεταφερθεί, τι κάνουν? Γίνονται άταχτα χωρίς λόγο, γκρινιάζουν χωρίς λόγο, κλαίνε χωρίς προφανή λόγο, δηλαδή κλαίνε χωρίς να πεινάνε, κλαίνε χωρίς να είναι λερωμένα, κλαίνε χωρίς να έχουν κάποιο σωματικό πόνο. Και όλη αυτή η εκδραμάτιση, όλο αυτό το acting out προσωρινά τους ανακουφίζει, ειδικά το κλάμα
και οι φωνές, επειδή όλη αυτή η διέγερση του νευρικού συστήματος καταλήγει σε έκρηση νευροδιαβιβαστών από το εγκέφαλο, τα οποία ηρεμούν τα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο και εμείς οι ενήλικες, όταν κλαίμε, νιώθουμε ανακούφιση μετά, επειδή ακριβώς είναι έτσι ο τρόπος που λειτουργεί το σώμα μας. Μέσα από τα δάκρυα αποβάλλουμε μεγάλη ποσότητα νευροδιαβιβαστών, οι οποίοι έχουν να κάνουν με το άγχος, το φόβο και το στρες. Και σας έχω πει ξανά ότι μία μελέτη πριν καμιά δεκαριά χρόνια είχε αποκαλύψει, είχε ως έβριμα, ότι μέσα στα δάκρυα, όχι της χαράς, τα δάκρυα της θλίψης, της λύπης και της στενοχώριας, υπάρχουν συμπυκνωμένα ψηλά ποσοστά νευροδιαβιβαστών που έχουν να κάνουν, όπως είπα και προηγουμένως, με τον πόνο, τη θλίψη, το άγχος, το στρες και τα αρνητικά συναισθήματα. Τα συναισθήματα τα οποία μας στενοχωρούν. Λοιπόν, όταν λέμε αρνητικά συναισθήματα, εννοούμε συναισθήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα με τον πόνο, με το φόβο, με τη στενοχώρια, χωρίς να σημαίνει ότι αυτά τα συναισθήματα είναι άχρηστα, είναι πάρα πολύ χρήσιμα, ή ότι επειδή είναι αρνητικά πρέπει να τα αποφεύγουμε. Αντιθέτως, έχουν πολύ χρησιμότητα όλα τα συναισθήματα, απλώς ο τρόπος με τον οποίο διαπαιδαγωγηθήκαμε, ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώσαμε και η αντίληψη της pop κουλτούρας είναι ότι είναι αχρίαστα τα αρνητικά συναισθήματα και ότι ο άνθρωπος πρέπει να αποφεύγει να στενοχωριέται, πρέπει να αποφεύγει να λυπάται, πρέπει να αποφεύγει να κλαίει, να αποφεύγει να χώνεται κλπ. Κλπ. Άρα μας αφήνουν αυτές οι προκαταλήψεις, οι δημοφιλείς προκαταλήψεις, οι pop προκαταλήψεις μας αφήνουν χωρίς τα εργαλεία της εκτόνωσης των συναισθημάτων που χρειαζόμαστε τόσο πολύ για να μπορέσουμε να έχουμε μια υγιή σχέση με τον εαυτό μας και με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μέσα τους τραύματα τα οποία δεν τα έχουν διαχειριστεί καταλήλως με ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και προσωπικό πνευματικό αγώνα, οι άνθρωποι οι οποίοι ίσως πάσχουν από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και κάποια ερεθίσματα τους προκαλούν μνημονική, συναισθηματική μνημονική αναδρομή, emotional flashback δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ πιθανόν όταν ενεργοποιηθεί το CPTSD τους και νιώσουν όλη αυτή τη συναισθηματική απορρίθμιση, είναι πολύ πιθανόν, χωρίς να το συνειδητοποιούν, χωρίς να το καταλαβαίνουν, να προβαίνουν σε acting out, δηλαδή εκδραμάτιση. Να αρχίσουν να κλαίνε και να κλαίγονται. Εκδραμάτιση κάνουν και οι συνεξαρτώμενοι και οι ναρκείς. Δεν είναι προνόμιο των ναρκήσεων η εκδραμάτιση. Η εκδραμάτιση είναι η οποιαδήποτε συμπεριφορά εκφράζει προς τα έξω εσωτερικά αρνητικά συναισθήματα χωρίς να τα απονείμει τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα το Θεό το Θεό. Δηλαδή οποιοδήποτε νιώθει αναστατωμένος, νιώθει χάλια, νιώθει άσχημα και επειδή ακριβώς νιώθει έτσι αρχίζει και επιτίθεται λεχτικά στους άλλους, αρχίζει και μειώνει τους άλλους, αρχίζει και προσβάλλει τους άλλους ή αρχίζει και παρουσιάζει τον εαυτό του ως ένα τεράστιο θύμα και κλαίει και κλαίγεται και εκφράζει έντονα αρνητικά συναισθήματα για πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο σημαντικά. Είπαμε, δεν απονέμει τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Δεν έχει μία ξεκάθαρη εικόνα ότι εγώ αυτή τη στιγμή είμαι αναστατωμένος. Νιώθω άσχημα, νιώθω άβολα επειδή συνέβηκε το τάδε περιστατικό, το οποίο τάδε περιστατικό που συνέβηκε μου ξύπνησε το CPTSD, μου ξύπνησε τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και έχω μια μνημονική αναδρομή και όπως μου μίλησε
αυτός ο άνθρωπος με αδιόρατα κακοποιητικό τρόπο, όπως μου έκανε νέγκινγκ ο άνθρωπος αυτός, μπήκα σε εκείνη τη συναισθηματική κατάσταση που ήμουνα όταν ήμουνα μικρός και με μείωνε συνέχεια ο πατέρας μου. Άρα αυτή τη στιγμή είμαι συναισθηματικά απορριθμισμένος, αυτή τη στιγμή δεν νιώθω καλά, είμαι στενοχωρημένος, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, εκφράζω ότι δεν νιώθω καλά. Αυτό δεν είναι εκδραμάτιση. Αυτό είναι παρουσίαση ρεαλιστική της συναισθηματικής κατάστασης ενός ανθρώπου που δέχεται ένα ερέθισμα το οποίο του προκαλεί συναισθηματική απορρίθμιση και συναισθηματική αναδρομή. Η απορρίθμιση προκαλείται λόγω της αναδρομής, λόγω της, του emotional flashback. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πώς αντιλαμβανόμαστε αν εμείς ήδη κάνουμε εκδραμάτιση ή όχι, το οποίο επίσης έχει εφαρμογή και στο να καταλάβουμε αν οι άλλοι κάνουν εκδραμάτιση ή όχι. Ας ξεκινήσουμε με το πώς καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας αν κάνει acting out ή όχι. Εάν βρίσκουμε πως η συμπεριφορά μας είναι υπερβολική, ότι οι συναισθηματικές μας αντιδράσεις είναι υπερβολικές απέναντι σε ένα πρόσωπο, απέναντι σε μία συνθήκη, απέναντι σε ένα ερέθισμα. Αν βρίσκουμε ότι φερόμαστε εκτός εαυτού και εκτός ιδιοσυγκρασίας και εκτός στυλ προσωπικότητας σε κάποιες περιπτώσεις που εκ των υστέρων ερχόμαστε κι εμείς ήδη κάνοντας την αυτοκριτική μας και νιώθουμε ότι ρε παιδί μου ήμουν υπερβολική, έβαλα τις φωνές πάρα πολύ έντονα, έβαλα τις φωνές τόσο δυνατά σε σημείο που ο λόγος για τον οποίο έβαλα τις φωνές δεν ήταν αντίστοιχος με το ύψος της φωνής που έβαλα, ή θεώρησα πάρα πολύ σοβαρό πλήγμα το τάδε που μου έκανε ο τάδε, ενώ τώρα που πέρασε η ώρα και έχω ηρεμήσει και κάθομαι και το σκέφτομαι ξανά για δεύτερη, για τρίτη, για τέταρτη φορά, αντιλαμβάνομαι ότι ο θυμός που έβγαλα προς εκείνον τον άνθρωπο δεν ήταν ανάλογος της βλάβης που μου έχει προκαλέσει και προφανώς αυτό το περιστατικό ξύπνησε μέσα μου κάτι το οποίο δεν έχω δουλέψει, το οποίο δεν έχω επεξεργαστεί και το έβγαλα προς τα έξω με έναν έντονο τρόπο. Και αυτό το έβριμα το πιάνουμε και το πάμε στη ψυχοθεραπεία. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη ψυχοθεραπεία μας να παίρνουμε τέτοια περιστατικά. Του στυλ, για παράδειγμα, μπήκα σε ένα κατάστημα. Η πωλήτρια μου είπε αυτή τη φράση. Με το που μου είπε αυτή τη φράση, εγώ ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Ένιωσα τόσο άσχημα που στη συνέχεια της μίλησα απότομα. Ή ένιωσα τόσο άσχημα που στη συνέχεια της μίλησα με μια πολύ σιωπηλή φωνή, με μια φωνή που με το ζόρι έβγαινε από το στόμα μου και της είπα πράγματα για μένα, τα οποία εκ των υστέρων όταν τα σκέφτομαι είναι πράγματα τα οποία δεν υπήρχε λόγος να τα πω στην κοπέλα εκείνη, δεν υπήρχε λόγος να κάνω τόση αυτοαποκάλυψη σε μια άγνωστη πωλήτρια σε ένα κατάστημα, σε μια άγνωστη εργαζόμενη σε ένα κατάστημα στις πωλήσεις, που σημαίνει ότι αυτό που μου είπε ή αυτό που συνέβη και λίγο πριν πάω εκεί, η στάση του σώματος της αποτέλεσε ένα ερέθισμα, το οποίο ερέθισμα είχε ως αποτέλεσμα να έχω εγώ μια συναισθηματική μνημονική αναδρομή, να νιώσω ξανά εκείνο το μικρό κακοποιημένο παιδί. Και επειδή δεν έχω ξεπεράσει ακόμα τα issues μου, δεν έχω ξεπεράσει ακόμη τα ζητήματά μου, συμπεριφέρθηκα με έναν δυσανάλογο τρόπο, με έναν ανώριμο τρόπο θα έλεγα. Άρα πάω στο ψυχοθεραπεία μου, πάω στην ψυχολόγο μου, φέρνω αυτό το περιστατικό και κάθομαι μαζί της να συζητήσουμε πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Πολύ σημαντικό αυτό. Εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Το να παίρνουμε αυτά τα θέματα στη θεραπεία μας. Λοιπόν, αν αντιληφθούμε ότι κάνουμε εκδραμάτιση
ότι βγάζουμε τα ποθημένα μας πάνω σε ανθρώπους που δεν τους ανήκουν, δηλαδή με απλά λόγια, δεν φτάνει μόνο το να το πάρουμε απόφαση για να σταματήσουμε να το κάνουμε, χρειάζεται να το πάρουμε αυτό το ζήτημα και στη θεραπεία. Σε παρακαλώ, Λάκη, δεν θέλω να κάνεις εκδραμάτιση τα αποθυμένα σου πάνω στην πολυθρόνα και να την κατασκίσεις μετά που την έχεις μισοσκίσει. Εντάξει, όχι, Λάκη. Όρια. Λοιπόν, πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν κάποιος άλλος άνθρωπος κάνει εκδραμάτιση σε εμάς ή μπροστά σε εμάς ή επηρεαζόμαστε εμείς από την εκδραμάτιση που κάνει κάποιος άλλος άνθρωπος. Είτε αυτός ο άνθρωπος λειτουργεί με έναν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, είτε με ένα συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας. Γιατί οι άνθρωποι με υγιή στυλ προσωπικότητας έχουν ξεδιαλύνει τα ζητήματά τους και δεν έχουν την ανάγκη πλέον να προβαίνουν σε εκδραμάτιση. Θα έρθουν και θα σου πούν, όπως σου λέω εγώ τώρα εσένα ξεκάθαρα, όχι να μην δαγκώνεις την πολυθρόνα, θα έρθουν και θα σου πούν ξεκάθαρα, Θέκλα μου, αυτό που έκανες δεν μου άρεσε καθόλου, σε παρακαλώ πολύ μην το ξανακάνεις. Λάκη μου, αυτό που έκανες με την πολυθρόνα δεν μου άρεσε, σε παρακαλώ πολύ να σταματήσεις να το κάνεις. Δεν θα χρειαστεί ούτε να γίνουν δραματικοί, ούτε να βάλουν τις φωνές, ούτε να σε κάνουν να τους λυπηθείς, δεν χρειάζεται δηλαδή να παίξουν ένα έργο και μέσα από το έργο να εκφράσουν κάποια συναισθήματα έτσι απροσδιορίστα. Θα ξέρουν και είναι τα συναισθήματα τους, θα ξέρουν τι ακριβώς τους ενόχλησε και θα μπορέσουν να το διαχειριστούν με ένα όριμο τρόπο. Γιατί ναι, η εκδραμάτιση, το acting out, είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας, όπως είπα προηγουμένως, οι οποίοι συμβιβαστικοί μηχανισμοί άμυνας είναι χρήσιμοι την ώρα ακριβώς που συμβαίνει το πρωτογενές τραύμα, που τα πρωτογενή τραύματά μας τα έχουμε βιώσει στην παιδική μας ηλικία. Εάν όμως συνεχίσει αυτός ο μηχανισμός άμυνας να χρησιμοποιείται και μετά την έλευση ετών και την πάροδο ετών μετά το πρωταρχικό τραύμα, τότε είναι ένας μηχανισμός συμβιβαστικός, ο οποίος συμβιβάζει την προσωπικότητα μας, συμβιβάζει την ποιότητα μας, συμβιβάζει την ποιότητα ζωής μας και την ποιότητα της σχέσης μας με τον εαυτό μας και την ποιότητα των σχέσεών μας με τους άλλους ανθρώπους. Είναι ψυχική και ψυχοσυναισθηματική ανοριμότητα η εκδραμάτιση, το ξαναλέω. Εκδραμάτιση, για παράδειγμα, κάνει ο Λάκη όταν βαρεθεί, όταν κάθομαι για πολλή ώρα στον υπολογιστή και κυνηγάει την ουρά του μέσα στο σαλόνι και τσακώνεται με την ουρά του, γαυγίζει και δαγκώνει την ουρά του. Αυτό είναι εκδραμάτιση. Δεν ξέρει ο Λάκη και δεν νομίζω καμιά φορά να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο ψυχοσυναισθηματικής ωριμότητας ένα σκύλος που να μπορεί να ονομάσει τα συναισθήματα του. Σίγουρα δεν μπορεί να μιλήσει γι' αυτά και να μπορέσει να τα διαχειριστεί. Σταμάτα, Λάκη, είπα. Όχι. Λοιπόν, πώς μπορούμε να καταλάβουμε... Όχι, Λάκη. Κάθισε εκεί, φρόνημα. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε εμείς αν κάποιος άλλος κάνει εκδραμάτιση? Εάν οι αντιδράσεις ενός ανθρώπου σε μια δική μας δράση είναι δυσανάλογες στις δράσεις μας, τότε είναι πιθανόν αυτός ο άνθρωπος να κάνει εκδραμάτιση. Αν ο άνθρωπος ο οποίος κλαίει μπροστά μας ή φωνάζει μπροστά μας ή εκρήγνεται μπροστά μας ή μεταφέρει έτσι με ένα πολύ δραματικό τρόπο ένα πολύ σοβαρό θέμα όπως το έχει στο μυαλό του, δεν είναι σε θέση να απαντήσει απλές ερωτήσεις του στυλ τι ακριβώς σε ενόχλησε τώρα, καταλαβαίνω πως είσαι αναστατωμένος. Καταλαβαίνω πως είσαι αναστατωμένη. Μπορείς να αναγνωρίσεις τι ήταν αυτό που σε αναστάτωσε? Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Μπορείς να αντιληφθείς, καταλαβαίνεις, μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί σε αναστάτωσε? Θέλω να μάθω γιατί αναστατώθηκες τόσο πολύ. Σου είπα αυτή τη φράση, ναι, την είπα. Και μου λες ότι αυτή η φράση που σου έχω πει σε έχει αναστατώσει. Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί σε έχει αναστατώσει? Γιατί θέλω να καταλάβω. Θέλω να καταλάβω γιατί σε έχει αναστατώσει αυτή η φράση, τόσο ώστε στο παρελθόν, στο μέλλον,
να μην χρησιμοποιήσω ξανά τέτοια φράση, αυτή την ίδια φράση ή και παρόμοιες φράσεις, που για να καταλάβω ποιες φράσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιώ ή τι δεν πρέπει να κάνω για να σε απορριθμίζω συναισθηματικά, πρέπει να μου εξηγήσεις ακριβώς γιατί σε χάλασε. Αν ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας, ο οποίος εκρήγνεται, ο οποίος κλαίει, ο οποίος φωνάζει, ο οποίος θυμώνει, ο οποίος χτυπιέται, δεν είναι σε θέση να μας εξηγήσει τι τον ενόχλησε και γιατί τον ενόχλησε, τότε είναι πολύ πιθανόν ο άνθρωπος αυτός να κάνει εκδραμάτιση. Δηλαδή να μην ξέρει ούτε ο ίδιος τι κουβαλάει μέσα του, να μην έχει καμία απολύτως ιδέα. Δηλαδή να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταπίνει, δηλαδή δέχεται ερεθίσματα που τον αποσυντονίζουν, δεν έχει την ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα να αντιληφθεί τι πραγματικά συμβαίνει στο μυαλό του, στο συναίσθημά του, στη σκέψη του εκείνη τη στιγμή, κυρίως στο συναίσθημά του, δεν μπορεί να το διαχειριστεί και κάποια στιγμή όταν γεμίσει ο κάδος, κάποια στιγμή όταν πιεστεί πολύ η πίεση της κατσαρόλας με πίεση της οποίας δεν έχεις ανοίξει τη βαλβίδα, κάνει έκρηξη και πετάει το καπάκι. Και είναι εκδραμάτιση. Η οποία εκδραμάτιση δεν έχει κανένα απολύτως θεραπευτικό όφελος ή όφελος closure για κανέναν άνθρωπο. Όταν εκδραματίζουμε, όταν κάνουμε acting out, εκ των υστέρων, δεν νιώθουμε καμία ανακούφιση, δεν νιώθουμε καμία χαλάρωση, δεν νιώθουμε ότι έχει φύγει κανένα βάρος. Κανένα βάρος δεν φύγει από πάνω μας. Ίσα-ίσα φορτωνόμαστε κι άλλο ένα βάρος, ότι έχουμε ρεζιλευτεί, αν είμαστε νάρκηση, ή ότι έχουμε στενοχωρήσει έναν συνάνθρωπό μας, αν είμαστε συνεξαρτώμενοι. Εντάξει. Ελπίζω αυτό το θεωρητικό βίντεο να ήταν αρκετά επεξηγηματικό και να καταλάβατε και εσείς που ρωτήσατε και άλλοι που ίσως δεν γνώριζαν τι σημαίνει η εκδραμάτιση. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω αν κάποιοι από εσάς έχετε περισσότερες πληροφορίες γύρω από το ζήτημα της εκδραμάτισης, ειδικά οι συνάδελφοι, να γράψετε στα σχόλια την άποψή σας. Και νομίζω είναι ένα θέμα που είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να το έχουμε στο μυαλό μας, προκειμένου να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα τραύματα μας, καλύτερα τα συναισθήματα μας, καλύτερα την όποια συναισθηματική απορρίθμιση παθαίνουμε κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και να μπορούμε να βοηθήσουμε δηλαδή τον εαυτό μας και να μην ξεσπούμε άδικα πάνω σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μας φταίνε τόσο πολύ όσο την πληρώνουν. Εδώ θέλω να διευκρινίσω ότι όσοι είμαστε γονείς και ειδικά οι γονείς ανηλίκων παιδιών, είναι part of the job description, είναι μέρος του ρόλου μας να δεχόμαστε εκδραματίσεις από τα παιδιά μας. Δηλαδή δεν μπορείς να απαιτείς από ένα μωρό να μην κάνει εκδραμάτιση γιατί εσύ στενοχωριέσαι όταν σου κάνει ένα temper tantrum. Temper tantrum σημαίνει κρίση θυμού, πέφτουν κάτω τα δίχρονα και χτυπιούνται και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι part of the growing process, είναι μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης και ορίμανσης οι εκδραματίσεις για τα παιδιά. Είναι όμως ένδειξη ψυχοσυναισθηματικής ωριμότητας όταν οι εκδραματίσεις γίνονται από ενήλικες. Με πολύ αγάπη.